Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω με συναισθηματική φόρτιση, με υποκειμενισμό και με πολύ μεγάλη συνέστηση του τι σηματοδοτεί για τη δημοκρατία το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυτή και ο υπουργός αυτός αποφασίζουν και φέρνουν εις πέρας την ανατροπή της πολιτικής του μαύρου, την ανατροπή μιας χουντικής κοπής εμπνεύσεως που υλοποιήθηκε με ένα διάγγελμα από τον τότε υπουργό κύριο Κεδίκογλου και σηματοδότησε από τη μία πλευρά την πιο αυταρχική ίσως πράξη της κυβέρνησης Σαμαρά, αλλά από την άλλη πλευρά σηματοδότησε και την απαρχή μιας αντίστροφης πορείας που ενεργοποίησε τα δημοκρατικά αντανακλαστικά του λαού μας, ο οποίος δεν ενέδωσε στις σιρήνες της εξοικονόμησης και δεν παρέδωσε την ελευθερία ενημέρωσης χάριν αποσόβησης κάποιων ευρώ, αλλά αντίθετα, έχοντας εγγεγραμμένη εμπειρία του αυταρχισμού, της δικτατορίας, της απολυταρχικής διακυβέρνησης, ξεσηκώθηκε, αγκάλιασε τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, τους εργαζόμενους, εγώ πάντοτε λέω, διότι και η δικαστική εξουσία στη χώρα μας σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ανταποκρίθηκε και ήρθε στο ύψος του καθήκοντός της και διέγνωσε ότι ήταν άκυρες και αντισυνταγματικές οι απολύσεις των εργαζομένων στην ΕΡΤ. Και λέω πάντοτε εργαζομένων και όχι απολυμένων για τον επιπλέον λόγο ότι οι άνθρωποι αυτοί τους οποίους θέλησε να λιδωρήσει η κυβέρνηση Σαμαρά παρέδωσαν μαθήματα ανιδιοτέλειας, ακάματου αγώνα, υπηρέτησης της αχειραγώγητης και ακιδεμόνευτης ενημέρωσης ώστε να είναι ύβρις ορισμένοι και ορισμένες οι οποίοι και οι οποίες δεν έχουν ποτέ καν μπει στην ανασφάλεια της ανεργίας και της απλήρωτης εργασίας να τους εγκαλούν για σύγκρουση συμφερόντων. Θέλει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο θράσος για να εγκαλείς για σύγκρουση συμφερόντων εκείνους οι οποίοι επέλεξαν το δύσκολο δρόμο του αγώνα για τη δημοκρατία, εκείνους οι οποίοι επέλεξαν να είναι πιστοί στη συνείδησή τους και στο συνταγματικό τους καθήκον και να ενημερώνουν τους πολίτες όταν η μηντιακή προπαγάνδα οργίαζε και η διαπλοκή κάγχαζε και η ντιτζέα έκοβε το σήμα σε οτιδήποτε τολμούσε να προβάλλει κάτι παρεκκλίνων από την κεντρική γραμμή. Δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα παραγράψουμε το μαύρο στην ΕΡΤ. Δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα παραγράψουμε την παρέμβαση της ντιτζέα για το μαύρο στην ΕΡΤ. Θυμίζω ότι παρενέβη στον τηλεοπτικό σταθμό 902 που ακόμη τότε ήταν ιδιοκτησία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Παρενέβη και διέκοψε την εκπομπή η ντιτζέα. Και αυτό το έκανε με σύγκρουση συμφερόντων, διότι προσδοκούσε να παραλάβει και όχι να αναλάβει, ούτε να κερδίσει από τον φωτογραφικό διαγωνισμό για τις συχνότητες σε εξευτελιστικό τίμημα την αποκλειστική παροχή ψηφιακού φάσματος σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Και πράγματι το έλαβε. Και πράγματι με τίμημα 18.300.000 ευρώ 6 τηλεοπτικοί σταθμοί πανελλήνιας εμβέλειας πήραν για 15 χρόνια την αποκλειστική παροχή του ψηφιακού
σήματος σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Και αυτό με μία απλή πράξη αριθμητικής, την οποία είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε αρκετές φορές ως κοινοβουλευτική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημαίνει 18.300.000 δια 15 έτη, δια 12 μήνες, δια 6 τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας από αυτούς με τους οποίους διεπλάκει οργιωδώς η προηγούμενη διακυβέρνηση. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, κάτι λιγότερο από 17.000 ευρώ το μήνα μίσθωμα για την αποκλειστική παροχή, για την αποκλειστική διάθεση αυτού του πολύτιμου, ανεκτίμητου δημόσιου αγαθού. Και εκεί ναι, υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων τεράστια, αλλά δεν είναι στους εργαζόμενους της ΕΡΤ, που απλήρωτοι 22 μήνες έδωσαν και δίνουν τον αγώνα. Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων τεράστια σε εκείνους οι οποίοι από την μία έκλεισαν την ΕΡΤ και από την άλλη μεθόδευσαν την μία μετά την άλλη τις απευθείας αναθέσεις σε διαφόρους συμμετέρους. Έχω εδώ, κυρία Πρόεδρε, μία ερώτηση που έκανα, παρέμεινε αναπάντητη, ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στις 13 Φλεβάρι του 2014. Έκανα μία ερώτηση για την ειδική διαχείριση. Δεν απαντήθηκε ποτέ. Ο ειδικός διαχειριστής έκανε απευθείας αναθέσεις με δυσθεώρητα ποσά στην εταιρεία Κάντορ Σύμβουλη Επιχειρήσεων ΑΕ, ας πούμε, 58.500 ευρώ για την ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης. Και κάποιος τους ενόχλησε η Επιτροπή Αλήθειας για το Δημόσιο Χρέος. Ο ειδικός διαχειριστής επίσης ενοικίασε ολοκληρωμένο σύστημα μοντάζ ήχου και εικόνας για την παραγωγή του Δελτίου Ειδήσεων, πιανού, της Delta TAF, μιας ανύπαρκτης εταιρείας, στην εταιρεία Telm Aco, 79.500 ευρώ. Ο ειδικός διαχειριστής της ΕΡΤ ανέθεσε υπηρεσίες φύλαξης κτηρίων, τέος ΕΡΤ 3, κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο του 2013, ύψους 59.464,35 ευρώ. Επίσης ανέθεσε προμήθεια εξοπλισμού για λειτουργία τηλεοπτικού σταθμού και παροχή συναφών υπηρεσιών λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού στην εταιρεία Εμμανουήλ Αγγελόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ, τηλεοπτική ΕΕ, από 16 Εβδόμου του 2013 έως 15 Δεκάτου του 2013, δηλαδή στη Δέλτα ΤΑΦ, το ανύπαρκτο μόρφωμα το οποίο το έλεγχε το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, αν είναι δυνατόν, τηλεόραση υπό το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, και κάποιοι έχουν το θράσος να λένε ότι η νέα ΕΡΤ θα είναι κυβερνητική τηλεόραση. Για αυτήν λοιπόν την απευθείας ανάθεση επίσης δαπανήθηκαν 468.000 ευρώ. Ο ειδικός διαχειριστής, κύριος Κίκας Μάναλης, 5 Δεκάτου του 2013 επίσης, πήρε απόφαση να δοθούν 155.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ στην εταιρεία Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις κατά τον μήνα Ιούλιο, για μίσθωση χώρου στούντιο για τη μετάδοση τηλεοπτικού προγράμματος για χρονικό διάστημα 8 ημερών. Είναι το περίφημο στούντιο συνιδιοκτησίας, δύο εκ των μέσων ενημέρωσης της ιδιωτικής διαπλοκής. Ποιος έχει τη σύγκρουση συμφερόντων? Οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ? Ποιος, κύριοι και κυρίες, έδωσε στον κύριο Γκίκα Μάναλη μετροπολογία της τελευταίας στιγμής σε άσχετο νομοσχέδιο ασυλία για αυτές τις απευθείας διαχειριστικές πράξεις και απευθείας αναθέσεις? Ποιος του έδωσε το πράσινο φως για να πάει να γίνει γενικός διευθυντής σε ιδιωτική τράπεζα?
ουσιαστικά απολαμβάνοντας την ασυλία με τη βούλα την κοινοβουλευτική. Ποιος τολμά να μιλά για σύγκρουση συμφερόντων στους ανθρώπους αυτούς που είδαν 20 συναδέλφους τους να χάνουν τη ζωή τους αυτά τα 22 χρόνια. Και κύριε Υπουργέ, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ για τους ανθρώπους αυτούς που έχασαν τη ζωή τους στην διάρκεια αυτού του αγώνα και για τις οικογένειές τους στην επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία σας, που ξέρω ότι θα αφορά το ζήτημα της ρύθμισης του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου, να υπάρξει μία πρόβλεψη. Είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής, είναι σύστιχο. Είναι σύστιχο και συνεπές με αυτό που κάνει η πολιτεία για τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους στο καθήκον, και νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους όντας σε αυτήν την μέγενη της φήμωσης, αλλά επιμένοντας να αγωνίζονται για αξιοπρέπεια, δημοκρατία και ελεύθερη ενημέρωση, αξίζουν και πρέπει εμείς να τους τιμήσουμε ως πεσόντες στο καθήκον. Σύγκρουση συμφερόντων μας απευθύνεται και απευθύνεται στους εργαζόμενους στην ΕΡΤ από ποιους? Από ποιους? Σε ποιο σημείο έχει φτάσει το θράσος και σε ποιο σημείο δεν λειτουργεί το έρκος των οδόντων, ο φράχτης των δοντιών που πρέπει να βάζει ένα τέρμα στη γλώσσα? Μήπως ήταν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ οι οποίοι, ας πούμε, φέρανε στη Βουλή γνωμοδοτήσεις για την υπόθεση των υποβρυχίων, για την περίφημη εταιρεία της Abu Dhabi Mar, και ό του θαύματος γνωμοδοτούσε για μια σκανδαλώδη τροπολογία? Γνωμοδοτούσε ποιος? Διοριστής στη διοίκηση της ΕΡΤ. Όχι προφανώς από τους εργαζομένους και όχι προφανώς από τις συγκυβερνώσεις σήμερα πολιτικές δυνάμεις. Και εν πάση περιπτώσει να πούμε και το εξής. Πρέπει να υπάρχει και ένα στοιχείο αυτογνωσίας και ένα στοιχείο συστολής και ανάληψης ευθύνης. Ειλικρινά, απόρρισα ακούγοντας την τοποθέτηση του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ. Δεν αμφισβητώ ότι εκφράζει την προσωπική του θέση και ότι την εκφράζει γνήσια. Όμως δεν μπορεί αυτή εδώ η αίθουσα να ξεχάσει ότι από το Μαύρο στην ΕΡΤ κάποιοι προήχθησαν. Κάποιος αρχηγός κόμματος έγινε αντιπρόεδρος κυβέρνησης και κάποιοι βουλευτές έγιναν υπουργοί. Αυτό ήταν το αντάλλαγμα της συνέχισης της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία μετά την κρίση του Ιουνίου του 2013. Και νομίζω ότι ο καθένας κρίνεται και πρέπει να κρίνεται πολύ αυστηρά όταν επανταλλάγματι δέχεται να υπονομεύει τη δημοκρατία και όταν επανταλλάγματι επίσης δέχεται να συμπράττει σε μία άκρος αντιδημοκρατική πολιτική και πρακτική. Και αυτή ήταν η επιλογή του ΠΑΣΟΚ από τον Ιούνιο του 2013. Οι κροκοδίλιες κορώνες περί αντίθεσης στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου ουδεμία αξία έχουν, διότι όπως είναι γνωστό, όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα κατέθεσαν αμέσως μετά την έκδοση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου προτάσεις για την άμεση ανάκληση και κατάργησή της. Η κυβέρνηση τότε επέλεξε απλώς να μην τη φέρει προς κύρωση, όμως δεν έφερε ποτέ
προς συζήτηση αυτές τις προτάσεις όλων των κομμάτων για την κατάργηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Είχα τότε πει, αυτή ήταν η 20η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, και είχα τότε πει, μιλώντας στη συγκέντρωση συμπαράστασης που είχε γίνει στον προάβλιο χώρο της ΕΡΤ, είχα πει ότι θα ήταν η τελευταία της κυβέρνησης Σαμαρά. Δεν ήταν τελικά η τελευταία. Ξέδωσε άλλες 10 περίπου. Ήταν όμως η χαριστική. Ήταν η χαριστική για την αντίστροφη πορεία της και ήταν η χαριστική επίσης για την αποφασιστική διεκδίκηση εκ μέρους του ελληνικού λαού της ανατροπής αυτού του συστήματος φαυλοκρατίας και διαπλοκής που καταδυνάστευε τον τόπο. Θα ήθελα από αυτό το βήμα και μιλώντας με τον τρόπο που είπα και υποκειμενικά και φορτισμένα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους εργαζόμενους την ΕΡΤ για τα μαθήματα δημοκρατίας, αξιοπρέπειας και αταλάντευτης διεκδίκησης που έδωσαν και που ήταν εμψύχωση για όλους όσοι ο καθένας από το δικό του μετερίζει έδιναν και δίνουν τον αγώνα. Θέλω να πω ότι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και στους εκφωνητές και στους εργαζόμενους στα ραδιόφωνα σε όλη την επικράτεια, στους τεχνικούς, στους δημοσιογράφους, στην ΠΟΣΠΕΡΤ που έκανε το τιτάνιο έργο να υποστηρίξει την πανελλήνιας εμβέλειας αναμετάδοση του και μάλιστα και με ψηφιακό φάσμα, αξίζει να αποτίσουμε πραγματικά την τιμή που τους πρέπει. Είναι προς τιμήν σας, κύριε Υπουργέ, ότι φέρνετε μια νομοθετική πρωτοβουλία που δεν έχει καμία ρεβανσιστική χρειά. Και νομίζω ότι αυτό δίνει ένα εντελώς διαφορετικό μάθημα νέου υποδείγματος. Πρέπει να γίνει μια ρύθμιση εν όψη και του επόμενου νομοσχεδίου που θα φέρετε, ώστε η αποκατάσταση των ανθρώπων και των συλλογικοτήτων να είναι πλήρης και να είναι δίκαιη. Από πλευράς της Βουλής, μιας και βλέπω με πολύ ενδιαφέρον ότι αυτό που περισσότερο κάποιους ανησυχεί δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ότι δημιουργείται με τη δημιουργία μιας ενημέρωσης που δεν είναι στον έλεγχο της και στον έλεγχο της διαπλοκής, δημιουργείται ένα ρήγμα σε αυτό το παραπέτασμα παραπληροφόρησης. Και βλέπω ότι την ίδια ανησυχία εκδηλώνουν κάθε φορά που το κανάλι της Βουλής μεταδίδει κοινοβουλευτική δράση, κάθε φορά που το κανάλι της Βουλής μεταδίδει εκείνα τα οποία η διαπλοκή και οι ίδιοι με τις παρεμβάσεις τους κόβουν. Λοιπόν, σωστά ανησυχούν, γιατί το κανάλι της Βουλής θα συνεχίσει να υπηρετεί την αχειραγώγητη ενημέρωση, την πλήρη πληροφόρηση. Και να μην έχετε καμία αμφιβολία, κύριε Αμυρά, ότι έτσι θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Αν πάλι ελπίζετε ότι θα κινηθεί προς την κατεύθυνση της προσχηματικής πληροφόρησης, θα σας απογοητεύσουμε. Και θέλω, κύριε Υπουργέ, επίσης να σας πω ότι υποστηρίζοντας αυτόν τον στόχο που βάζετε και με το νομοσχέδιο του Υπουργείου σας, το κανάλι της Βουλής, όπως είχα πει και στην εναρκτήρια ομιλία μου ως νεοεκλεγής τότε Προέδρου του Σώματος, το κανάλι της Βουλής θα αξιοποιήσει και την εμπειρία που διαμόρφωσαν οι εργαζόμενοι σε όλον αυτόν τον αγώνα και θα μπει στη διαδικασία και να ενημερώσει για αυτόν τον αγώνα, αλλά και να τον αξιοποιήσει ουσιαστικά και κατά περιεχόμενο. Και βέβαια νομίζω ότι αυτό είναι κάτι για το οποίο
πολλοί έχουν λόγους να ανησυχούν και αντίθετα εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να τους κάνουμε να μην ανησυχούν. Θέλω να πω ότι ο αγώνας των εργαζομένων της ΕΡΤ ενέπνευσε και στήριξε ψυχολογικά πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν ξεχνώ τους σχολικούς φύλακες που συγκεντρώνονταν και στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, αλλά και πάνω στην ΕΡΤ3, τους εργαζόμενους της Coca-Cola, τους απολυμμένους ή τους επιστρατευμένους που πάντοτε γύρω από την ΕΡΤ συσπυρώνονταν και συνέπραταν σε αγωνιστικότητα. Έτσι νομίζω ότι αυτό το πρώτο βήμα του νομοσχεδίου είναι μία αποφασιστικά συμβολική και ουσιαστική κίνηση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Ήταν απολυταρχική πράξη το Μαύρο και πρέπει να υποθεί. Ήταν πράξη δικτατορικής υφής και πρέπει να υποθεί. Και εκείνοι που μηχανεύονται τέτοιου είδους ενέργειες για προώθηση δήθεν δημοσιονομικών πολιτικών είναι εκείνοι που στην πραγματικότητα ονειρεύονται να καθυποτάξουν κοινωνίες ολόκληρους και λαούς με το πρόσχημα μιας οικονομικής οφειλής. Είναι ο ίδιος μηχανισμός που με το πρόσχημα του χρέους στην πραγματικότητα αποσκοπεί στο να εξανδραποδίσει λαούς και κοινωνίες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το βήμα με χαμόγελο και αισιοδοξία. Πρέπει, κύριε Υπουργέ, σε αυτό το βήμα κανέναν να μην αφήσουμε πίσω και επομένως στο πεδίο που έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις, προτάσεις, περαιτέρω εξειδικεύσεις και ακόμη κριτική. Όλα αυτά πρέπει να τα δείτε με πολύ προσοχή μέχρι το επόμενο νομοσχέδιο που δεν αργεί. Μας έχετε ενημερώσει ότι θα είναι σύντομα. Πρέπει να στηριχθεί η ΕΡΤ στη λειτουργία της. Πρέπει να υποθεί καθαρά ότι αυτό που λέγεται ΝΕΡΙΤ δεν είναι η ΕΡΤ. Αυτό που λεγόταν ΔΕΛΤΑ ΤΑΦ δεν είναι η ΕΡΤ. Ούτε θα ήταν ποτέ. Διαφορετικά θα πιστεύαμε, όπως είπα και πριν, ότι οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών έδιραν τα ΜΑΤ. Διαφορετικά επίσης θα πιστεύαμε ότι για το ότι έχασε η Εθνική Ελλάδος στο Μουντιάλ φταίει ότι πήγε με το αριστερό. Αν αυτή ήταν ΕΡΤ και ενημέρωση, δεν θα βλέπαμε νομίζω ποτέ τέτοια φαινόμενα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας αυτά θέλω να πω ως μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ότι είμαι πολύ περήφανη που στην κοινοβουλευτική μας ομάδα έχουμε δημοσιογράφους που έδωσαν τη μάχη με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και επιλέγοντας με ποιον θα πάνε και ποιον θα αφήσουν. Διότι το δύσκολο είναι να επιλέγεις το δρόμο της αξιοπρέπειας και της δημοκρατίας. Το εύκολο είναι να επιλέγεις τα φράγκα και την σιγουριά, η οποία όμως αποτελεί ανασφάλεια για πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι μας δίνετε σε όλους και όλες μεγάλη ελπίδα και προσδοκία για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Οι πολίτες που αγκάλιασαν τους εργαζόμενους έχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες και από την κυβέρνησή σας και από τη νέα ΕΡΤ που θα δημιουργηθεί. Οι πολίτες ευτυχώς έχουν ξυπνήσει και δεν καταπίνουν αμάσιτη τροφή και γι' αυτό απορρίπτουν σε συντριπτικό βαθμό και την ιδιωτική τηλεόραση αλλά και την έντυπη ενημέρωση. Θα έχετε δει τις δημοσκοπήσεις και τις καταγραφές, τις στατιστικές. Νομίζω ότι η νέα ΕΡΤ έχει την προοπτική αλλά και την εντολή από το Κοινοβούλιο να είναι μία όαση ενημέρωσης, πολιτισμού, παιδείας.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι η εμπειρία αυτού του αγώνα νομίζω ότι δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει ιστορικό προηγούμενο και δεν έχει και αντίστοιχο. Και αυτό μας δείχνει ότι η δύναμη του ανθρώπου και η δύναμη των συλλογικοτήτων όταν ενεργοποιούνται είναι ανεξάντλητη. Και η εφευρετικότητα, η επινοητικότητα και η δημιουργικότητα είναι αστήρευτη. Αυτό το μάθημα ας το κρατήσουμε ως οδηγό και για την επόμενη πορεία μας. Σας ευχαριστώ.